Σαν βόμβα έσκασε η επιστολή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, προς τον γραμματέα και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, με την οποία ζητά την άμεση σύγκληση των οργάνων μετά την αποτυχία του εκλογικού στόχου που είχε θέσει Χαριλάου Τρικούπη και θέτει θέμα ηγεσίας. Οι καταστατικά προβλεπόμενες για το 2025 εκλογικές διαδικασίες για την ηγεσία της παράταξης να επισπευστούν, ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν ολοκληρωθεί τόσο αυτές όσο και το μετέπειτα συνέδριο για την ανάδειξη των πολιτικών μας και την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων. Ριστάρτ ηγετικό, πολιτικό, οργανωτικό για το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη παράταξη της κεντροαριστεράς. Αν πούμε ότι δεν συνέβη τίποτα, θα μείνουμε στα λιμνάζοντα νερά. Αν πούμε πραγματικά τι συμβαίνει και κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μια δημιουργική διαδικασία, τότε μπορεί να βρεθεί διέξοδο ή θα μείνουμε και κουκουέ του κέντρου ή θα γίνουμε μεγάλη παράταξη που θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Με σαφείς αιχμές, πήγες από το ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν το αίτημα Κωνσταντινόπουλου για εκλογές ανάδειξης αρχηγού εντός του 2024. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από κινήσεις εξωστρέφειας. Κάτι που δεν υπηρετούν επισπεύδουσες και συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις από εκείνους που δήθεν ομνίουν στις θεσμικές λειτουργίες των οργάνων. Δεν θα επιτρέψουμε να βυθιστεί η παράταξη στην εσωστρέφεια και ό,τι χτίστηκε με κόπους και θυσίες τα τελευταία χρόνια να χαθεί σε λίγες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός στις καταστατικές λειτουργίες και πρόνοιες είναι ο εγγυητής της ενότητας. Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών θα ακολουθηθεί κατά γράμμα σύμφωνα με το καταστατικό. Το πιο εύκολο μετά από ένα αποτέλεσμα εκλογικό, το οποίο δεν είναι αυτό που ακριβώς θέλαμε, το πιο εύκολο είναι να μετατραπεί αυτή η κατάσταση σε εσωκομματική κρίση, κρίση εσωστρέφειας, κρίση ηγεσίας, με όρους πολιτικού θρίλερ. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την επιστολή Κωνσταντινόπουλου ο Παύλος Γερουλάνος, που με ανάρτηση του νωρίτερα έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του περί γεωγραφικής ασυμμετρίας, αναφορικά με το κακό αποτέλεσμα της Αττικής σε σχέση με την περιφέρεια. Είχα αποφασίσει πως ό,τι έχω να πω για το εκλογικό αποτέλεσμα να το πω στα θεσμικά όργανα. Αυτό θα κάνω. Επειδή όμως από την Κυριακή το βράδυ γίνεται λόγος ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τη μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας, που σε μερικά παραπολιτικά φτάνει μέχρι και σε στοχοποίηση βουλευτών, το πήρα προσωπικά. Γιατί δεν υπάρχει βουλευτής ή στέλεχος που να μην ίδρωσε τη φανέλα σε αυτές τις εκλογές. Η επιστολή του κ. Κωνσταντινόπουλου, όπως και κάθε συντεταγμένη πρόταση, η οποία θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση του κόμματος, είναι καλοδεχούμενη. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει καμία διάθεση στον κόσμο ότι εμείς προσπαθούμε να κρυφτούμε. Το δικό μου το προσωπικό μέλλον είναι το τελευταίο που με απασχολεί αυτή την ώρα. Το πρώτο είναι να δούμε πώς το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί στα πόδια του. Όταν το ΠΑΣΟΚ κερδίζει, για παράδειγμα, δύο νομούς στην Κρήτη με 30%, όταν σε πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά, έχει ποσοστά 17-18, σε 20 νομούς είναι δεύτερο, υπενθυμίζω. Και προφανώς στην Αθήνα υπάρχει μια συμμετρία, δεν είναι μια πραγματικότητα.